Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο από τα Αλόνια Σαλόνια νούμερο 25. Στο σημερινό επεισόδιο, σε συνέχεια από το προηγούμενο που σας είχα ρωτήσει στα σχόλια ποια μάτς θέλετε να δούμε για το σημερινό, μου γράψατε οι περισσότεροι ένα από τα δύο μάτς με τον Άρη, όποιο θέλω εγώ, οι περισσότεροι γράψατε το εκτός έδρας και φυσικά το μάτς με τον ΠΑΟΚ μου γράψατε. Το 90-95% των σχολείων ήταν να δούμε το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή επιλογή και οι δύο αγώνες, θα τους δούμε σήμερα. Στον πρώτο αγώνα με τον Άρη τον έπαιξα μόνος μου, θα πάμε να δούμε όμως στη συνέχεια πόσο ήρθε αυτό το μάτς και έπαιξα και κάποια ματσάκια άλλα μόνος μου, όπως βλέπετε και με τον Ολυμπιακό εκεί πέρα, θα δούμε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια για τη συνέχεια της χρονιάς στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν από όλα αυτά, πριν περάσουμε στα μάτς, θα πάμε να δούμε το χορηγό μας, enepa.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσεκάρε κάτω στην περιγραφή όπου υπάρχει το link που θα σου οδηγήσει στο ανανεωμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά site του enepa για να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θες από όποια πλατφόρμα θες. Είτε είναι από Steam, είτε είναι από Epic Games, είτε είναι από Battle.net, είτε από Uplay, είτε από όλες τις πλατφόρμες, μέχρι και κάρτες για το PSN μπορείτε να αγοράσετε και μέχρι και παιχνίδια για το Xbox. Οπότε υπάρχουν όλα διαθέσιμα εκεί πέρα με εξευτελιστικές τιμές. Και όσοι ρωτάτε αν είναι scam και αν δεν είναι scam, δεν είναι scam μάγκες. Και αυτό μπορώ να το αποδείξω με πάρα πολλούς τρόπους, με όλες τις αγορές που έχω κάνει, είτε για giveaway που δίνω στο κανάλι, είτε και για τη δική μου προσωπική συλλογή. Για παράδειγμα, έχω αγοράσει γύρω στα 20-25 παιχνίδια από το ENEBA τον τελευταίο χρόνο. Οπότε και τα παιδιά φυσικά τα οποία αγοράζουν εδώ στο κανάλι μπορούν να σας πούν ότι το society είναι legit. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι κάναμε στα match που έπαιξα μόνος μου. Και φυσικά μην ξεχνάτε, αν αγοράσετε, να βάλετε και τον κωδικό Alex Morak για 3% έκπτωση πριν το checkout. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Λοιπόν, το είχαμε αφήσει εδώ πέρα το μάτς με τον Ατρόμητο που είχαμε χάσει στο κύπελο 2-0. Ένα πολύ κακό μάτς που είχαμε κινδυνεύσει μέχρι να χάσουμε και την πρόκριση, θεωρώ εγώ. Στη συνέχεια πήγαμε στη Λάρισα, κερδίσαμε 0-5 με γκολ του Κριστιαν Πέρες, του Wilson Isidor, του Τομάς στο 12. Όπως βλέπετε, μέχρι το 12 ήμασταν 0-3. Ραμόνα αποβλήθηκε στο 34 και στο 64 και στο 88. Ο Ματσίμα έβαλε 2 ακόμα γκολ και έληξε το μάτς 5-0. 1-1 με τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα μας. Προηγηθήκε ο Παναθηναϊκός με τον Άλεξ Πίντο στο 41. Ισοφάρισε ο Γιάννης ο Γιατρούδης στο 64 για το τελικό αποτέλεσμα. Η Λαμία στη συνέχεια στην τοπική, στο ΔΑΚ Λαμίας, στο όπως θα το ονομάσουν πλέον Αθανάσιος Διάκος το γήπεδο. Θα δείτε ότι προηγηθήκαμε τον Λιχάτη στο 14, 2-0 με τον Μάρκοβιτς στο 16. 3-0 με τον Μητρόφσκι στο 37. Στο 26 μείναμε πάλι με 10 παίχτες από τον Λίβιο Μαρτίνς που πήρε κόκκινη κάρτα, οπότε παίξαμε σχεδόν όλο τον αγώνα με 10. Στο 45 και 5 στις καθυστερήσεις ο Σβάρνας σκόραρε αυτό το γκολ και έκανε το 1-3 η Λαμία. 1-4 με τον Μάρκοβιτς στο 86. 4-0 τον Όφη στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, με Ισίντορ στο 2, Πέρες στο 18, Λέβη Φαουστίνο στο 45 και 2 και Μπρούνο Πας στο 55. 3-0 το Λεβαδιακό μέσα στη Λιβαδιά με Μάρκοβιτς στο 9. Μάρκοβιτς ξανά για το 0-2 με πέναλτι στο 40 και στο 45 και 1 ο Σβάρνας έκανε το 0-3. 3-1 τον Όφη μέσα στο Γεντικουλέ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Με την ομάδα μας να προηγείται 0-3 με γκολ του Μητρόφσκι στο 13 από πέναλτι, στο 41 του Ισίντορ και στο 91 με τον Λιχάτζη. Στο 95 στα χασομέρια ο Όφη σκόραρε το 1-3 και μείωσε έτσι το σκορ. Στη συνέχεια πήγαμε και παίξαμε με τον Άρη και εδώ πέρα παιδιά ήρθε μια ήττα η οποία δεν μου άρεσε καθόλου και γενικότερα δύο αγώνες όπως θα δείτε στη συνέχεια και με τον Απόλλωνα που με απογοήτευσαν πάρα πολύ και με απογοήτευσε η ομάδα και πολλοί παίχτες από την ομάδα. Ο Άρης ήρθε πολύ δυναμικά μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, ήταν πιο αποτελεσματικός από εμάς, εμείς είχαμε πάρα πολλά σουτ αλλά πολλά χαμένα σουτ, δεν έγινε σχεδόν απολύτως τίποτα στο μάτς, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες με το σουτ στο τέρμα, όπως βλέπετε 14 σουτ στο τέρμα, ο Άρης όμως έφυγε με τη νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, έχει πάρει νίκη με ένα γκολ εκτός έδρας και μας υποδέχεται στο Κλειάνθης Βικελίδης για να υπερασπιστεί αυτή τη νίκη. Πολύ κακό μάτς από την ομάδα μας, ήμουνα πάρα πολύ δυσαρεστημένος από την επιθετική αστοχία της ομάδας
Και στη συνέχεια λέω με τον Απόλλωνα θα βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. 0-0 παιδιά, όπως θα δείτε και εδώ πέρα. Ήμασταν πάρα πολύ παραγωγικοί, αλλά γκολ δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Δηλαδή φάσεις κάναμε, γκολ δεν έμπαινε με τίποτα. Και πάμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, όπου έκανα πάρα πολλά quit load παιδιά για να έρθει 5-1. Απλά κατέβασα την ομάδα, φάγανε ένα μικρό κραξιματάκι στα Dynamics λίγο πριν τον αγώνα. Και ενώ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 1-0 με πέναλτι στο 5, η ομάδα έκανε αυτό το πράγμα. Στο 16 ο Ματσίμα έκανε το 1-1, στο 45 ο Πέρες έκανε το 1-2, στο 56 ο Ισίντορ έκανε το 1-3, στο 61 ο Ισίντορ ξανά έκανε το 1-4 και 1-5 με τον Πέρες στο 69, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός σε αυτό το μάτς και ήταν και MVP του της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε στην συνέχεια του μάτς και αυτό έφερε και την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό, όπου έδιωξε τον Κρίστιαν Μπούκι και έχει προς το παρόν προσωρινό προπονητή τον Αριέλ Ιμπαγάζα, τον Ιμπαγάσα, ο οποίος ήταν παίχτης του Ολυμπιακού, πολύ καλός παίχτης και από τους αγαπημένους μου όταν τον έλαβα και στην Ισπανία κτλ. Ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού, γυμναστής, ανέλαβε προσωρινά μέχρι να βρει ο Ολυμπιακός έναν άλλο προπονητή που θα τον οδηγήσει στα play-off του πρωταθλήματος και δεν ξέρω αν συνεχίζει στην Ευρώπη ή στο κύπελο. Συνεχίζει στο Europa League από το βλέπω, οπότε θα τον οδηγήσει ένας άλλος προπονητής στη συνέχεια της χρονιάς, η οποία έχει ακόμα ζουμί. Τώρα, εμείς θα πάμε να δούμε το μάτς με τον Άρη που παίζουμε τώρα και θα προχωρήσουμε να δούμε τα σκορ με Πανετολικό, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης και φυσικά να ξαναπαίξουμε και το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οπότε, πάμε γρήγορα να προχωρήσουμε τις ώρες, είμαστε στη μέρα του αγώνα για το μάτς με τον Άρη. Άρης Καλαμάτα λοιπόν στο Κλειάνθης Βικελίδης, στο Χαριλάου. 12.758 εισιτήρια έχουν πουληθεί από τα 22.574, θα είναι μισογεμάτο το γήπεδο. Φαβορεί είμαστε οριακά εμείς με 2.25, για μένα φαβορεί είναι ο Άρης της αναμέτρησης. 2.75 ο Άσος και 3.20 στοχή. Προπονητής του Άρη είναι ο Ιβάν Κουαδράδο, εξαιρετικός πραγματικά, ο οποίος ήταν στην Μπαρτσελώνα πριν, δεν ξέρω τι έκανε στην Μπαρτσελώνα, να σας πω την αλήθεια. Ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19, okay, και έπαιζε μπάλα μέχρι και το 16, οπότε είναι σχετικά πρόσφατα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Ιβάν ο Κουαδράδο. Πάρα πολύ ωραίος πάντως, πολύ ωραία στατιστικά. Διαιτητής είναι ο Παναγιώτης ο Σιμεωνίδης και φυσικά εδώ πέρα στο κύπελο, εδώ είναι οι αγώνες των υπολείπων όπως ήρθαν στο πρώτο αγώνα, οπότε θέλουμε τη νίκη, θέλω τα παιδιά να δείξουν μια καλή εικόνα όπως δείξανε με τον Ολυμπιακό και να πάρουμε την πρόκριση. Πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την ενδεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ενδεκάδες λοιπόν των δύο ομάδων. Ζιφκοβιτς, κάτω τα δοκάρια για τον Άρη. Σούντγκρεν δεξιά, Σόουσα, Φραν Βέλεθ και Έλντερ Λόπεζ στην άμυνα. Φιλίπε Σόουτο, αμυντικό χαφ, τον παίρνει πάντα ο Άρης όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Μιλουτίνοβιτς και Μπαΐγε στη μεσαία γραμμή. Φερτφατζίδης δεξιά, Μρίκιτς αριστερά και στην κορυφή ο Τομανέ. Για εμάς, Γεύρισκα τα δοκάρια, Λίρα τη Μπεσό, Βάρνα και Ματέο Ροντρίγκε η τετράδα στην άμυνα. Τομά και Φερνάντε το δίδυμο στα χαφ. Ντε Καρπεντρί, Ντιμιτάρ, Βρουσάη πίσω από τον προηγουμένο και μοναδικό επιθετικό μα τον Μάρκοβιτ. Θέλουμε εννοείται, αν γίνεται, την νίκη. Μακάρι βασικά να πάρουμε την νίκη και να πάρουμε μαζί και την πρόκριση. Μόνο νίκη μας κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οποιοδήποτε άλλη ισοπαλία δίνει την πρόκριση στην ομάδα του Άρη που έχει πάρει την νίκη μέσα στην Καλαμάτα. Για να δούμε εδώ πέρα τον Ντομάς, ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα πάρα πολύ ωραία μέσα στην περιοχή. Την έβγαλε βόλτα, τους πέρασε όλους. 0-1 από τον Τιτουάν Ντομάς, τον οποίο φέτος τον έχουμε ανάγκη διότι μέχρι τώρα είχε δυσκολευτεί αρκετά μέσα στη σεζόν, δεν είχε βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά το 0-1 είναι γεγονός πολύ νωρίς στο 13ο λεπτό, πολύ σημαντικό για εμάς, διότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι σαν να ξεκινάει από 0-0. Πλέον από εδώ και πέρα, ό,τι γκολ βάλουμε θα μας δίνει πρόκριση την επόμενη φάση στα ημιτελικά του κυπέλου. Από την άλλη ο Άρης αναζητάει βέβαια γκολ για να πάρει εκείνος την πρόκριση. Πάντως αν μείνει 0-1 θα έχουμε και παράδαση. Να δούμε. Ελπίζω τα παιδιά να δείξουν τον ζήλο που πρέπει. Για να δούμε εδώ πέρα το κόρ με το Φετφατζίδι. Η κεφαλιά από τον Φερνάντες πρέπει να ήταν. Όχι Φερνάντες, από τον Φιλίπε Σόουτο πρέπει να ήταν. Δεν είδα πάρα πολύ καλά γιατί έγινε γρήγορα η φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη προς το τέλος του ημιχρόνου. Εμείς δεν παίζουμε άσχημα.
Θα μπορούσαμε όμως να παίζουμε και πολύ καλύτερα και να είχαμε κάνει ήδη το 0-2 από το ημίχρονο. Το σημαντικό είναι ότι πριν τελειώσει το ημίχρονο προηγούμαστε με 0-1 και ξαναλέω, με αυτό το σκορ πάμε παράταση. Οπότε έχουμε κάνει τη μισή δουλειά αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα ο Άρης προσπαθεί να βγάλει την αντεπίδεση, διώχνει ο Μπεσό, ο Σόουζα τώρα εδώ πέρα, του κλέβει την μπάλα ο Γιωβάν Μάρκοβιτς, θα κάνει το σούτ ο Μάρκοβιτς, θα πάρει την μπάλα μέσα από τον Ζιφκοβιτς και 0-2 με τον Γιωβάν Μάρκοβιτς. Εξαιρετικό σούτ από τον Ρουμάνο, ο οποίος πετυχαίνει το 16ο γκολ του στη φετινή χρονιά. Εν τω μεταξύ έχω φτύσει εδώ οθόνη, έχω φτύσει πληκτρολόγιο, τα φτύσα όλα να ξέρετε. Το σούτ ήταν πάρα πολύ δυνατό, δεν μπόρεσε ο Ζιφκοβιτς να ελέγξει την μπάλα, αυτή του παρέσυρε το χέρι και αυτή κατέληξε με μια μικρή διαφορετική πορεία προς το τέρμα, προς τα δίχτυα. Ο Μπεσό τώρα γυρνάει την μπάλα πίσω στο Γεύριτς. Ο Γεύριτς δεν πιέζεται και ιδιαίτερα, θα δώσει μια παλιά για τον Τομάς. Τώρα ο Φερνάντες έχει την μπάλα, ο οποίος κοντοστέκεται λίγο, 15-3 μέσα στην περιοχή, τη χάνει από τον Έλντερ Λόπεζ. Η μπάλα όμως είναι πάλι για εμάς με τον Ματέος Ροντρίγκες, Τιτουάν Τομάς, Φερνάντες και ξανά ο Τομάς, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι από τα αριστερά για τον Ματέος Ροντρίγκες, ξανά Φερνάντες από τα δεξιά για το 15-3, Μάρκοβιτς μέσα στην περιοχή από το λάθος του Βέλεθ, 0-3, θριαμβευτική εμφάνιση για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας, 0-3 μέσα στο κλειάδι της Βικελίδης και πλέον τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα για τον Άρη. Συγχωρέστε την αισιοδοξία μου, νομίζω ότι το μάθε τελείωσε. Πολύ δύσκολα η ομάδα μας θα δεχθεί 3 γκολ στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, πάντα. Γιατί σε άλλους αγώνες έχουμε δει ότι μπορούμε να τα φάμε τα 3 γκολάκια, δεν τρεπόμαστε. Στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα και στην κατάσταση που είναι ο Άρης στο σημερινό αγώνα να δεχτούμε τα 3 γκολ. Πιο πιθανό να βάλουμε τέταρτο, για να δούμε τώρα το κόρνο με τον Ντεκάρ. 4-0 από το Στράτος Βάρνα, εκ των αρχηγών της Μαύρης Θύελλας, εκ των αρχηγών της ομάδας. Τρίτη του χρονιά στην ομάδα, του χρόνου έχει ανανεώσει ήδη το δανεισμό του για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την ΑΕΚ. Κάποια στιγμή θα τον αγοράσουμε και θα φτιάξουμε ένα άγαλμα έξω από το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, όταν οι επενδυτές από την Πορτογαλία χτίσουν το γήπεδο έτσι όπως το ονειρευόμαστε. Θα χτίσουμε έναν Αδριάντα έξω από το γήπεδο προς τιμή του Στράτου του Σβάρνα που βοήθησε τόσο πολύ την ομάδα μας. Μπρούνο Πάζ τώρα θα περάσει ως αλλαγή. Να θυμίσω ότι ο Μπρούνο Πάζ θα ανήκει σε εμάς επίσημα από το καλοκαίρι με μεταγραφή ελεύθερος από τη Sporting Λισαβόνας. Θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να έρχεται από τον πάγκο ή για να πουληθεί. Σε κάθε περίπτωση ανοίγει μια έξτρα θέση δανεισμού άνω των 22 για την ομάδα μας. Διότι, για να δω, 0-5 από τον Δημητάρ, διαστάσεις θριάμβου και πλέον το σκορ αρχίζει και γίνεται εξευτελιστικό. 0-5. Ο Άρης έδειξε τρομερό πρόσωπο στον πρώτο παιχνίδι, αλλά μπορώ να πω ότι εν τέλει από ό,τι φάνηκε εμείς δείξαμε κακό πρόσωπο στο πρώτο μάτς και στο μάτς με τον Απόλλωνα εννοείται που έπαιξα μόνος μου. Θα έχουμε και το 0-6 εδώ πέρα με αυτοθυσία. Ο Μπρούνο Πάζ κόβει την μπάλα με τάκλιν, ο Μπεσό δίνει στον Τομάς, μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Φερνάντες δεν περνάει η μπαλιά του, ο Λίρατζης από τα δεξιά μπαίνει μες στην περιοχή, περνάει. Θα κάνει το σουτ, σέντρα σουτ ήταν ουσιαστικά. Ο Ζιφκοβιτς μάζεψε άνετα. Μπράβο στα παιδιά, να τους δώσω κι άλλον έναν έπαινο εδώ πέρα για το 0-5. Και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Ο Μάρκοβιτς θα το εκτελέσει, θα σκοράρει. 0-6. Νομίζω δεν αφήνουμε περιθώρια αντίδρασης. Δεν αφήνουμε περιθώρια αμφισβήτησης. Όχι εγώ, όχι κανένας άλλος. Οι παίκτες. Οι παίκτες οι οποίοι μπήκανε μέσα, ο Ζιφκοβιτς είχε κάνει ένα τραγικό μάτς. Μπήκανε μέσα και αποφάσισαν ότι ξέρεις κάτι, δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο να μας αμφισβητήσει κανένας τη σημερινή μας νίκη. Θα πάρουμε την πρόκληση για τα ημιτελικά όπως δεν την έχει πάρει κανένας εδώ μέσα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία η ομάδα. Μπεσό τώρα, Γκονζάλο Λουρέιρο, Γεύριτς. Παρ' όλα αυτά το πρωτάθλημα, παιδιά, μπορεί να έχουμε μεγάλη διαφορά. Θα τη δούμε στη συνέχεια πόσο μεγάλη διαφορά έχουμε σε βαθμούς. Το πρωτάθλημα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί στα playoff όλα μπορούν να γίνουν. Εδώ πέρα ο Ζιφκοβιτς, ίσως και την πρώτη απέκρουση του αγώνα. Δεν νομίζω ότι έχει ξανακουμπήσει την μπάλα στο παιχνίδι. Ο Νουρό Ντουριά τώρα εδώ πέρα δίνει στον Γεύτοβιτς, ο οποίος κάνει το 1-6. Το γκολ της τιμής, θα μπορούσε να πει κάποιος για την ομάδα του Άρη, με τον Μίλαν Γεύτοβιτς. Είναι και το πρώτο γκολ την σεζόν, ίσως και γενικά με τον Άρη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια βρίσκεται στην ομάδα. Να σας πω την αλήθεια. Και έχουμε και μια τρίτη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε, έτσι να ξεκουράσουμε λίγο τους παίχτες μας. Θα μπει ο Μάνος να παίξει από εκεί πέρα με το δεξί του πόδι ως inside forward. Τελευταίες στιγμές στο match 1-6,
τεράστια πρόκριση και φυσικά έχουμε να δούμε την κλήρωση για τα ημιτελικά του κυπέλου και φυσικά τους υπόλοιπους αγώνες μέχρι να φτάσουμε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ που θα δούμε, το δεύτερο μάτς που θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, παιδες, έχουμε κλήρωση κυπέλου. Είναι πολύ σημαντικό διότι βλέπετε τις ομάδες που συμμετέχουν στα ημιτελικά. ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Όφη και Καλαμάτα. Οπότε, αν δεν έχουμε κλήρωση Άλεξ Μόρακ, που όλοι ξέρετε, παιδιά, αν νιώθετε άτυχοι στη ζωή σας, θυμηθείτε εμένα. Και ξαφνικά θα νιώσετε πάρα πολύ τυχεροί. Πάμε να δούμε την κλήρωση. Πατάω αυτόματη κλήρωση, θα βγούμε πρώτη-πρώτη, να ξέρετε. Πρώτη ομάδα που θα βγούμε θα είμαστε εμείς. Όχι, θα βγει ο ΠΑΟΚ. Okay. Και θα τύχει με την Καλάμα, με εμάς. Εντάξει, εννοείται, προφανώς. Προφανώς. Είχα μία πιθανότητα να τύχω μία ομάδα δύσκολη. Την πιο δύσκολη δηλαδή, που θα μπορούσα να τύχω από την τετράδα. Θα πάω να την παίξω σε διπλούς αγώνες. Από τη μία είναι καλό αυτό. Το ότι θα ουσιαστικά με τη δύσκολη ομάδα θα παίξουμε σε διπλούς αγώνες και μετά θα έχουμε μία πιο στα μέτρα μας ομάδα στον τελικό. Με τον ΠΑΟΚ λοιπόν στα ημιτελικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κλήρωση για τον δεύτερο νοκάουτ γύρω του Europa League. Έχει πολλές καλές ομάδες. Έχει Λάτσιο, έχει Μπρίζ, έχει Μπράγκα, Φέγενορτ, Σέλτικ, Σοσιεδάδ, Φενέρμπαχτσε, ΑΕΚ. Ναι, ΑΕΚ. Μπορούμε να κληρωθούμε μαζί της. Μπρόντμπι, Μαρσέιξ, Σπαρτάκ Μόσχας, Ζόρια, Τραμπζονσπορ, Κολονία και Κραϊόβα. Αυτόματη κλήρωση. Έχει καλές ομάδες, έχει και πιο δύσκολες. Κραϊόβα δεν θα μας χάλαγε. Θα πάει με την Τραμπζονσπορ. Η Λάτσιο. Θα πάει με τη Σέλτικ. Φύγανε δύο πολύ δυνατές ομάδες. Η Καλαμάτα θα πάει με την Μπρόντμπι. Με την Μπρόντμπι λοιπόν από τη Δανία. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα την κλήρωση. Η ΑΕΚ θα κληρωθεί με την Μπρίζ. Η Φέγενορ με την Κολονία, η Μπράγκα με τη Ζόρια, η Σπαρτάκ Μόσχας με τη Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Σοσιεδάδ με τη Μαρσέιγ. Έχουμε κάποια δυνατά ντέρμπι και αυτό είναι καλό για τη συνέχεια του, του conference, έτσι ώστε να μείνουν κάποιες ομάδες εκτός. Με την Μπρόντμπι, πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, βασικά δεν ξέρω αν θα έχει ένα match ή δύο, θα το δούμε αυτό. Βλέπετε και εδώ πέρα τα ματσάκια που έχω παίξει μόνος μου. Για να δούμε εδώ η Μπρόντμπι τι κάνει. Μποτχάιμ δανεικό από τη Μίλαν βλέπω. Τίμπλινγκ, Χέντλουντ, Ραντόσεβιτς, Μάξο, Ρόστεντ. Δεν βλέπω κάτι τρομερό. Μία απλή δανέζικη ομάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική κλήρωση συγκεκριμένη με την Μπρόντμπι. Πολλά ματσάκια λοιπόν, να προχωράμε. Το είχαμε αφήσει τη θριαβευτική πρόκριση με τον Άρη μέσα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Και κληρωθήκαμε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Παίξαμε με τον Πανετολικό 5-0, με γκολ του Ισίντο στο 38, στο 64, στο 65, στο 76 και στο 81. Ο τύπος έβαλε 5 γκολ σε έναν αγώνα. Κάνει τρομερή χρονιά. Συνεχίσαμε με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ 0-2, με γκολ του Λίρα στο 48 και του Ματσίμα στο 71. 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, με γκολ του Πασαλίδη προηγήθηκε ο Αστέρας. 1-1 ο Μάρκοβιτς στο 42, 2-1 ο Μπεσό στο 46 και 3-1 ο Σβάρνας στο 77. Παίξαμε με τον ΠΑΟΚ τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών για το κύπελο. Προηγηθήκαμε στο 79, εσωφαριστήκαμε άμεσα με το Super Sub Απόστολο Γιάννου, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στο 80. Και λέω, ok, θα έρθει 1-1 το match. Έχουμε ένα ισχνό προβάδισμα πρόκρισης. Ok, είναι ανοιχτή λογαριασμή για το επόμενο match. Αλλά στο 96 ο Λίβιο Μαρτίνς έξω από την περιοχή εξαπολύει μια σουτάρα και κάνει το 1-2 και μας δίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο προβάδισμα πλέον με αυτό το 1-2 για την πρόκριση στο τελικό. Και μας μένει το match που σας υποσχέθηκα ότι θα δείξω, το match με τον ΠΑΟΚ πάλι στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε παίξει το Κλειάνθης Βικελίδης μία φορά, άλλη μία φορά στο Κλειάνθης Βικελίδης μόνος μου και δύο φορές στην Τούμπα. Γενικά πολύ Θεσσαλονίκη έχουμε παίξει στο σημερινό επεισόδιο. Θεματικό θα μπορούσε να πει κάποιος στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τέταρτος, τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος για την κανονική διάρκεια. Θέλουμε να κλείσουμε με νίκη. Είμαστε αίτητοι, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, με 67 βαθμούς, 21 νίκες, 4 ισοπαλίες, 53 έχει ΑΕΚ, 51 ο Ολυμπιακός, 47 ο ΠΑΟΚ, 44 ο Παναθηναϊκός, 36 ο Αστέρας Τρίπολης, που λογικά, όχι λογικά, έχουν ολοκληρώσει αυτούς τους αγώνες τους, έχουν μπει στα play-off. Απλά μένουμε να δούμε αν θα είμαστε στο συν 17 από την ΑΕΚ
ή στο συν 14 αν χάσουμε ή στο συν 15 αν φέρουμε χί με τον ΠΑΟΚ. Να πω ότι ο Ολυμπιακός πήρε προπονητή τον Πάολο Σόουζα. Μόνο στο μάνατζερ μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Πάολο Σόουζα, ο οποίος έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό σαν παίχτης. Εδώ οι ομάδες που θα παίξουν στα playoff για να σωθούν. Εντάξει. Όλες οι ομάδες όπως βλέπετε είναι πολύ κοντά. Και στο επόμενο επεισόδιο εννοείται θα δούμε και το match με την Brøndby για το Conference League. Παρ' όλα αυτά προχωράμε να δούμε το match με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Είμαστε το φαβόρι με δύο απόδοση, 3-20 το Άσος, 3-20 και το Χ. Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Ράσταβατς, τον είχαμε δει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Διαιτητής είναι ο Αλέξανδρος ο Κατσικογιάννης. Θα είναι σχεδόν γεμάτο στην Τούμπα το γήπεδο. 1000 άτομα μόνο έχουν μείνει χωρίς εισιτήριο, θα δούμε αν θα καλυφθεί. Και πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την ενδεκάδα και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε ενδεκάδες λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης, Βαγιανίδης, δεξιμπακ, Βαρέλα, Βελόνης και Μαρτίνες στην άμυνα. Νομπρέγκα στην αμυντικό χαφ, Νέβες και Κρίμη στη μεσαία γραμμή. Έσβαϊν, Κουρουμάλης και Ακπομ. Για να δούμε τον Κουρουμάλη. Ριτζενάκι, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, 17 χρονών. Για εμάς, Γεύριτς κατά τα δοκάρια, Ζωάο Ολιβέιρα, Μπεσό, Ματσίμα και Ραμόν στην άμυνα. Τομάς και Μαρτίνς, Λίβιο Μαρτίνς στη μεσαία γραμμή. Ντεκάρ δεξιά, Ντιμιτάρ στο κέντρο, Ισίντορ αριστερά και στην κορυφή ο Αγκουστίν Πέρεζ. Ο οποίος έχει κερδίσει τη θέση βασικού από τον Μάρκοβιτς, μιας και ο Αγκουστίν Πέρεζ θα βρίσκεται και του χρόνου στην ομάδα. Ενώ ο Χριστιαν Πέρεζ, συγγνώμη. Ενώ ο Μάρκοβιτς λογικά θα γυρίσει πίσω στην Κραϊόβα. Να δούμε βέβαια τι budget θα πάρουμε και τι μεταγραφές θα κάνουμε το καλοκαίρι. Ο Μαρτίνς τώρα εδώ πέρα δίνει στον Ντεκάρ, Ντεκάρ στον Ζωάο Ολιβέιρα. Μέσα στην περιοχή ο Ζωάο Ολιβέιρα χάνει την μπάλα. Και εδώ πέρα έχουμε φάουλο. Ο διαιτητής θα πάει στο VAR να δει αν υπάρχει πέναλτι. Νομίζω είναι εκτός περιοχής, ωστόσο. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι. Πάει παρόλα αυτά στο VAR. Παιδιά, έχουμε κάνει τη Θεσσαλονίκη δεύτερο μας σπίτι στο σημερινό επεισόδιο. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Ο διαιτητής μιλάει με το VAR, το βλέπει βασικά και δίνει φάουλ εκτός περιοχής. Πολύ σωστό. Ήταν εκτός περιοχής. Κόρνερ με τον Ντεκάρ. Εκτελεί κεφαλιά από τον Μπεσό. 0-1. Το δεύτερο γκολ του Λοίκ Μπεσό με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας. Ανοίγουμε το σκορ μέσα στην Τούμπα. Πάρα πολύ καλό και θετικό το ότι προηγηθήκαμε τόσο νωρίς το 1 λεπτό με τον Λοίκ Μπεσό. Και όπως βλέπετε, η βαθμολογία εδώ δίπλα μου είναι εμφανής η διαφορά ποιότητάς μας από τις υπόλοιπες ομάδες. Καταρχήν είμαστε αίτητοι, το πιο σημαντικό αυτό. Μακάρι, πέρσι με την νίκη Βόλου στο τέλος της σειράς ήμασταν 3 χρόνια αίτητοι στην Super League. Μακάρι να το ξεπεράσουμε φέτος. Θα δείξει. Νέβες τώρα εδώ πέρα, στον Κουρουμάλη. Ω, τι σουτάρα έπιασε ο πιτσιρικάς 17 χρονών στο ντεμπούτο του πρέπει να είναι. Είναι το πρώτο του γκολ με το ΠΑΟΚ, λέει. Μάλλον δεν είναι στο ντεμπούτο του, αλλά είναι το πρώτο του γκολ γενικά, το πρώτο του επαγγελματικό γκολ. Ο πιτσιρικάς 17 χρονών που τον είδαμε λίγο πριν τον έναρξη του παιχνιδιού. Ντεκάρ τώρα εδώ πέρα στο corner. Για να δούμε, θα έχουμε άμεση απάντηση. Όχι, κεφαλιά πάνω από το δοκάρι του Πασχαλάκη. Άμεση απάντηση για τον. Όχι άμεση απάντηση, συγγνώμη. Πολύ ωραίο γκολ για τον Κουρούμαλη. Ο οποίος στο ντεμπούτο του. Τουλάχιστον αυτό νομίζω. Δεν πρόλαβα να πατήσω εδώ το όνομά του για να δω. Έχει παίξει και έναν αγώνα στο κύπελλο ως αλλαγή. Οπότε ουσιαστικά στην πρώτη του φορά ως βασικός την ενδεκάδα, την καριέρα του μέχρι τώρα πετυχαίνει τον γκολ, το πρώτο του γκολ επαγγελματικά και είναι πολύ όμορφο και βοηθάει και την ομάδα του ΠΑΟΚ να μας σοφαρίσει. Ραμόν τώρα εδώ πέρα, ο Μαρτίνς έχει την μπάλα, περνάει τον αντίπαλό του, θα βγάλει τη σέντρα. Ο Τόμας, απίστευτο, 1-2. Πήγα να πω 0-2, πήγα να γίνει ο Γιώργος Ανανελάκης. 1-2 με τον Τιτουάν Τόμας. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Διώξαν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Εκείνος την υποδέχτηκε. Δεν το σκέφτηκε στιγμή. Το σουτ πρέπει να πιάσει 80-90 χιλιόμετρα. Ο Πασχαλάκης δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα. Τον πήρε προς τα μέσα. Και όπως βλέπουμε, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη 3 αλλαγές στο ημίχρονο. Πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Παίζανε μάτς στο Europa League από ό,τι είδα μεσοβδόμαδα. Η Σίντορ, Μαρτίνς, ο Τόμας, ο Ραμόν γυρνάει για τον Πέρεζ εκεί αναμπουμπούλες και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ διώχνουν στην εξέδρα σε πλάγιο. Ο Ντεκάρ είναι κουρασμένος και έχουμε το πρώτο, την πρώτη αλλαγή που θα πρέπει να την κάνουμε αναγκαστικά. Ο Λίβιο Μαρτίνς θα βγει για να μπει ο Ιατρούδης στη θέση του. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Λίβιο Μαρτίνς, διότι είναι υπερπολίτιμος παίχτης για εμάς πλέον και είναι και
βασικά δεν είναι δηλωμένο στην Ευρώπη, οπότε okay, δεν μας επηρεάζει πάρα πολύ. Έχουμε και τον Τόμας να έχει χτυπήσει. Θα μπει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα παίξει RPM εκεί πέρα και θα προβόκει στην τρίτη μου αλλαγή κατευθείαν. Θα μπει ο Μάνος στη θέση του Ντεκάρ, θα παίξει ως winger από τα δεξιά. Το 78. Θα πάρουν και έναν έπαινο εδώ τα παιδιά, γιατί παίζουν εξαιρετικά. Πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες. Χρονιά Μουντιάλ, δυστυχώς οι αγώνες είναι πάρα πολύ κολλητοί. Συγκεκριμένα παίξαμε Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο, Παρασκευή με τον Άρη για το πρωτάθλημα και Κυριακή είναι αυτός αγώνας για ξανά για το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και Τετάρτη παίζουμε για το Conference. Και είναι μονός ο αγώνας αυτός, έτσι, λόγω Μουντιάλ. Είναι μονός ο αγώνας, το κάνει αυτό το manager για να προλάβει τις ημερομηνίες. Νομίζω ότι στον επόμενο γύρο θα είναι όμως διπλοί οι αγώνες από εκεί και πέρα. Οπότε το ότι είναι στην έδρα μας συμφέρει ιδιαίτερα. Εμείς μένει ένα λεπτό ακόμα για να δούμε αν θα περάσουμε με νίκη μέσα από την Τούμπα, αν θα κάνουμε και τέταρτη παρέλαση στο σημερινό επεισόδιο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα το φάουλ είναι για εμάς, διαμαρτύρονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντιμητάρ θα γεμίσει λογικά την καρδιά της άμυνας, διώχνουν οι αμυντικοί, Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι είναι τυπικά τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν για να λήξει το μάτς. Ο Ντιμητάρ τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί να περάσει, του κάνει και ένα φάουλ ο Έσβαϊν, αλλά νομίζω ότι ο διαιτητής απλά θα λήξει το παιχνίδι και όντως θα πάρουμε την νίκη 1-2, ολοκληρώνουμε το πρωτάθλημα ITT με 4 ισοπαλίες μόνο, 22 νίκες και 4 ισοπαλίες και πάμε να δούμε την επόμενη μέρα του match με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Λίβιο Μαρτίνς δυστυχώς τραυματίστηκε για 3 μήνες. Δυστυχώς θα τον χάσουμε για το υπόλοιπο τη σεζόν, δεν θα προλάβει να ξαναπαίξει, ίσως αν περάσουμε κάποιο τελικό κυπέλου ή αν προχωρήσουμε τόσο πολύ στην Ευρώπη να προλάβει κάποιο match. Παρ' όλα αυτά είναι μια απώλεια, αλήθεια. Βασικά στην Ευρώπη, άκυρο, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν τον έχουμε δηλωμένο. Είναι μια πολύ σοβαρή απώλεια για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, όπως είπα, δεν τον έχουμε δηλωμένο, οπότε δεν θα το χάσουμε. Λοιπόν, σήμερα είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε ήττα από τον Άρη εντός έδρας, πρόκριση θυραμβευτική μέσα στο Χαριλάου. Είδαμε νίκη μέσα στην Τούμπα και άλλη νίκη μέσα στην Τούμπα για το κύπελο. Όπως βλέπετε, έτσι έχει διαμορφωθεί εδώ πέρα το πρόγραμμα μαζί με τα play-off για το πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε 17 πόντους διαφορά από την ΑΕΚ, 70 εμείς, 53 ΑΕΚ, 51 Ολυμπιακός, οπότε λογικά θα μπορέσουμε μέχρι και να τελειώσει ο πρώτος γύρος, ίσως και τα πρώτα 3-4 ματσάκια να κλειδώσουμε το πρωτάθλημα και να το σηκώσουμε και να μην έχουμε άγχος στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη. Για το επόμενο επεισόδιο σίγουρα θα δούμε το ματς με την Μπρόντμπι, όλοι το θέλετε, και πείτε μου από αυτά εδώ το ματς ποια θέλετε από Αστέρα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι με τον Αστέρα χρωστάμε ένα ματς να δείξουμε που δεν είχαμε δείξει πέρσι, ένα ντέρμπι Πελοποννήσου, αλλά είναι η δικιά σας απόφαση. Διαλέξτε μία ομάδα από αυτές, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει και θα κολλήσει και τα επόμενα ματς του Conference. Οπότε πείτε μου εσείς τι προτιμάτε για να το έχω στο μυαλό μου, να το φτιάξω λίγο το προγραμματάκι και τα επεισόδια, να τα φτιάξω έτσι όμορφα. Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδες, χορταστικό, μεγάλο, με πάρα πολλές στιγμές και πολλούς αγώνες. Αν σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε βασικά, αλλά αν σας άρεσε αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή τα links για τα social media, ελάτε στο Instagram για να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή το τι γίνεται στο κανάλι και τι βίντεο είναι να βγει, τι live είναι να κάνουμε κτλ. Πολύ ωραίες στιγμές και εκεί πέρα, πάμε να μεγαλώσουμε. Και φυσικά στο Discord για ό,τι απορία έχετε, ελάτε να τη λύσουμε, να τη συζητήσουμε, να κάνουμε κουβεντούλα, να κάνουμε χαβαλέ, να είμαστε μία παρέα και να περνάμε όμορφα. Το Discord, παιδιά, είναι η καλύτερη σας επιλογή που έχετε να κάνετε σε αυτό το κανάλι, γιατί η κοινότητα μέσα εκεί πέρα είναι όλοι μαζί, μιλάνε όλοι μαζί και κάνουν συζητήσεις και αθλητικές συζητήσεις χωρίς τσακωμούς, χωρίς τίποτα, και περνάμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε μια έτσι επικοδομητική συμπαρουσία όλοι μαζί μέσα στον ίδιο σερβερ. Οπότε, μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε, σήμερα στις 7 η ώρα είμαστε live στο Twitch, εννοείται, και κάθε μέρα σχεδόν στις 7. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.